Λοιπόν, coach, πολύ δύσκολο μάτς σήμερα και οι δύο ομάδες βέβαια προσπάθησαν και το καλύτερο. Η σημασία έχει όμως ότι μπήκε ένας βαθμός στο τσουβάλι, αλλά θα μπορούσε να ήταν και νίκη βέβαια. Θα κινόταν μάλλον στις λεπτομέρειες το παιχνίδι. Ήταν ένα ντέρμπι εξ αρχής, μας χώριζε ένας βαθμός πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Δύσκολη ομάδα τα Μέγαρα και γινόταν το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο με τις απουσίες που είχαμε. Έλειπε ο Γιάννης Σκόνδρας, έλειπε ο Ιωάννου, ο Γκαντιάς έχασε το υπόλοιπο της σεζόν. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε και αναγκαστική αλλαγή, βγήκε ο Βάιος Ντάσκας. Πολλά τα προβλήματα και μαζεμένα. Ωστόσο τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, πάλεψαν. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα κρινόταν στη λεπτομέρεια και στο ποιος θα έχει καθαρό μυαλό να τελειώσει μια φάση για να κάνει ένα γκολ και να πάρει το παιχνίδι. Δεν μετουσιώσαμε κάποια από τις ευκαιρίες ή τις προϋποθέσεις που είχαμε στο να κάνουμε μια καθαρή ευκαιρία γκολ. Και η μοιραία ήρθε αυτό το 0-0. Συνεχίζουμε, βάζουμε ένα βαθμό στο σακούλι μας, να το πω έτσι, και προχωράμε για τη δύσκολη συνέχεια. Ακολουθεί το ντέρμπι με το διγενήνι χωρίο εκτός έδρας την επόμενη Κυριακή. Το καλό είναι ότι θα έχουμε επιστροφές από βασικούς παίχτες. Θα δουλέψουμε όλη την εβδομάδα για να πάρουμε θετικά αποτελέσματα στα επόμενα παιχνίδια, για να αναρχηθούμε κι άλλο και να ξεφύγουμε από τη ζώνη του προβιβασμού. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο σε αυτό με συνεχόμενα παιχνίδια. Μεσολάβησε ένα μακρινό ταξίδι την Τετάρτη στη Λευκάδα. Ήρθαμε, ανασυνταχτήκαμε και σήμερα έπαιξαν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μεγάλη ένταση. Πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και στη συνέχεια. Καλή συνέχεια λοιπόν. Λοιπόν, coach, δύσκολο παιχνίδι. Σήμερα ντέρμι πραγματικό και ίσως να κρινόταν το μάτς στις λεπτομέρειες. Τι γνώμη σας? Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι το παιχνίδι όπως πήγε και το περιμέναμε ήταν αναμενόμενο, θα κρινόταν στη λεπτομέρεια, στο γκολ. Όποια ομάδα το πετύχει θα κέρδιζε το παιχνίδι. Θα δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μου, του Βίζα, οι οποίοι ήταν εκπληκτικοί σήμερα σε αυτό το γήπεδο που είναι ακατάλληλο να παίζουν ποδόσφαιρο. Όπως πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα της Φίκης. Είναι κρίμα δύο τόσες καλές ομάδες, από τις καλύτερες της ΓΑΜΑ Εθνικής, του ομίλου μας, να παίζουν σε αυτό το γήπεδο. Γενικά και το μάτς. Μπήκαμε με τακτική ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα κενά που δημιουργούνται στην ομάδα της Φίκης από τα άκρα. Προσπαθήσαμε, παίξαμε ένα σχηματισμό 3-5-2 με δύο παίκτες ελεύθερους μπροστά. Δυστυχώς το γήπεδο δεν μας επέτρεπε ώστε να δημιουργήσουμε επιθετικές ενέργειες ορθολογικές και μπήκε στο παιχνίδι στις μονομαχίες. Δεν χάσαμε καμιά μονομαχία εμείς και θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί και στο σκορ με την κεφαλιά του Στραντιδάκη που μπήκε αλλαγή γύρω στο 80-82. Εάν έβγαινε αυτό το γκολ θα είχαμε τελειώσει και θα είχαμε γίνει νικητές στο παιχνίδι. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.